Αυτό μόνο μπορούμε να εξαργυρώσουμε. Mm-hmm. Έχουμε τα χάλια μας σαν χώρα που τα έχουμε, την οικονομία, και πρέπει να πάμε μπροστά. Λοιπόν, αντί να μου στέλνουν, λοιπόν, αυτό θέλω το μήνυμα να τους περάσω, γραμματάκια να με κάνει ταντά υπουργός πολιτισμού και τουρισμού, πώς μιλάω έτσι, και αν είναι αγάμητες ή όχι. Γιατί, α, και μου είπαν και ότι είναι, σας το είπα για το κομπλεξική. Δεν σας το είπα. Το κομπλεξική δεν τους πείραξε, το αγάμητες τους πείραξε. Ηλία, μετανιώνεις για αυτούς τους χαρακτηρισμούς? Όχι, βέβαια, καθόλου δεν μετανιώνω. Γιατί αν δεν είχα αυτούς τους χαρακτηρισμούς κάνει, δεν θα ήσασταν εσείς εδώ. Γιατί τώρα ο κόσμος πρέπει να έχει ξυπνήσει, βέβαια, αλλά πρέπει να μάθει ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς δεν θα αφήσουμε την πατρίδα μας έτσι. Καλά, εγώ είμαι και στους νέους, δεν θα αφήσουμε αυτό το κουρέλι. Θα το φτιάξουμε. Και στο Μαραθώνα, οι τσαμπουκάδες, αν θέλουν να παίξουν με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Μαραθώνα δεν θα παίξουν. Ήταν ξεκάθαρο, υπήρχε πρόθεση από το Δήμο να αναλάβει και τις εργασίες για πάντα, την αναβάθμιση του πάντα, χώρου του Τύμβου. Τα πάντα και του Τύμβου, και του καθαρισμού και είναι όλοι κλειστοί. Ο Τύμβος είναι κλειστός, η Μπρεξίζα που είναι ένας αρχαίος αιγυπτιακός ναός ανάσες στον Νείλο επάνω στην παραλία της, είναι κλειστός και με καλάμια και χάλια. Είπα, άρα τι βλέπει ο επισκέπτης που έρχεται αυτή τη στιγμή στο Μαραθώνα? Τίποτα, δεν μπορεί να μπει. Αυτό βλέπει. Αυτό βλέπει. Και έχουμε πάρα πολλά αρχαία. Μόνο αρχαία έχουμε παντού. Πολλοί δεν γνωρίζουν και όλα στην ύπαρξη αυτών των αρχαιολογικών χώρων. Όχι, υπάρχει στην ύπαρξη. Αν μπείτε στο ίντερνετ, υπάρχουν όλα αυτά. Αλλά για να τα βρεις και να έρθεις. Αυτό ακριβώς. Ήταν ένα πούλμαν Ιαπωνέζων που βλέψαν να βρει αυτό το αρχαιολόγων Ιαπωνέζων από το Τόκιο. Ήρθαν με πούλμαν να δουν αυτό και τα βλέπαν από τις τρύπες. Κάποιες πληροφορίες μας λένε ότι είχαν και πρόβλημα στο ρεπερτόριο του κυρίου Ξαρχάκου. Ότι το ρεμπέτικο δεν συνάδει με την ιστορικότητα του χώρου, ισχύει κάτι τέτοιο? Μα τώρα τι να σας σχολιάσω τώρα από τις αηδίες. Η κάθε κουλή λέει τη μπίπα της. Λοιπόν, μη με νευριάσεις, σας παρακαλώ, και προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο. Λοιπόν, ας πούμε, εμείς έχουμε ενωθεί εχθροί και φίλοι εδώ πέρα, γιατί πρέπει να αναπτύξουμε τον τόπο. Λοιπόν, εγώ αυτό που κάνω, τους καλώ να αφήσουν τις αηδίες με αν είναι αγάμητες ή όχι.